γίνεται ένα μαζικό συλλαλητήριο με τρακτέρ λόγω των οξυμένων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στις καλλιέργειες που έχει εδώ η περιοχή, τα ροδάκια, τα γλάντια, τα αμπέλια και τις άλλες καλλιέργειες, όπως γίνονται μαζικά συλλαλητήρια αυτή τη στιγμή και στην Αγιά και σε μια σειρά άλλες περιοχές που του νομού Λάρισας που βγαίνουν τα τρακτέρ. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει αποφασιστικότητα και ενότητα για να διεκδικήσουμε την επιβίωσή μας, που σημαίνει κάλυψη του χαμένου συστήματος, γιατί οι εξαγγελίες στο Υπουργείο είναι ένα βήμα που κάτω από την πίεση των αγώνων δόθηκαν κάποια χρήματα, τα οποία όμως δεν φτάνουν, δεν υπαρκούν για να καλύψουν την μεγάλη μείωση του συστήματος που έχουμε. Και ταυτόχρονα βέβαια παλεύουμε για μείωση του κόστου παραγωγής και για τιμές ικανοποιητικές, γιατί και του χρόνου πάλι μπροστά μας θα είναι αυτό το πρόβλημα. Πρέπει να μειωθεί το κόστος παραγωγής, πρέπει να δοθεί αφορολόγιο το πετρέλαιο, πρέπει να υπάρξει μείωση της τιμής του ρεύματος και ένα πλαφόν στα 7 λεπτά το κρατικό ρεύμα, καθώς και η επιδότηση των μέσων και εφοδίων και των ζωοτροφών και των πτωτρόφων. Αυτά είναι τα βασικά αιτήματα που βγαίνουν, σύν τις ζημιές και ελικά, και πιστεύουμε ότι με την μαζική συμμετοχή και σήμερα εδώ στην Τύρνα και σε όλη την Ελλάδα θα έχουμε θετικά αποτελέσματα, γιατί υπάρχουν χρήματα τα οποία αυτά τα χρήματα περιμένουν να βγουν οι αγρότες να τα διεκδικήσουν και να τα πάρουν, γιατί τους ανήκουν.